πάμε να χειροκρότημα για σας και για σας μας βλέπετε το σπίτι Quiz of the Show. Το πιο γρήγορο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης είναι εδώ και πάλι για γνώση, διασκέδαση, χρήματα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε πάρα πολύ ωραίες κατηγορίες, έχουμε ωραίους παίκτες, περιμένουν. Έχουμε και το Χρήστο που έχει κάνει μία νίκη, έχει μαζέψει 200 ευρώ στο προσωπικό του μπουκί. Πάμε να το φέρουμε με το δικό σας χειροκρότημα. Χρήστος! Καλώς ήρθατε και πάλι. Μπήκε άγρια. Λοιπόν, Χρήστο μου, έτοιμος για τη δεύτερη σου νίκη. Γνώσεις από πού μαζεύεις. Φαίνεσαι άνθρωπος που έχει. Από ντοκιμαντέρ, από βιβλία, διάβαζες πάντα. Διάβαζα κρυφά. Διάβαζες κρυφά. Ποιος, από ποιον κρυφά. Έχει γίνει παράνομο το διάβασμα τύπου. Έχω εδώ πέρα μια εγκυκλοπαίδεια. Για μένα, ναι. Ναι. Okay. Κρυφό διάβασμα λοιπόν, μαθαίνουμε και κάτι. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο πουγγί του Quiz on the Show. Έχουμε μαζέψει μέσα 7.000 ευρώ. Σταδιακά ανεβαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, 500 ευρώ μπαίνουν μέσα μέχρι να φτάσουμε τα 30.000 ευρώ. Φεύγει αυτό το πουγγί και έρχεται το δικό σου προσωπικό πουγγί, Χρήστο. Το πουγγί Χρήστος, παρακαλώ, με τα μπόνους από το προηγούμενο σου παιχνίδι είχε φτάσει τα 200 ευρώ. Μια πολύ καλή αρχή. Στόχος είναι να βάλουμε και άλλα χρήματα μέσα στο προσωπικό σου πουγγί και πάντα φυσικά στο πουγγί Quiz on the Show. Έχουμε και εμείς και τις θέσεις πίσω με πιθανούς αντιπάλους. Είσαι έτοιμος να τους ρίξεις μια ματιά? Τόσο. Πάμε. Έλα από εδώ. 10 δευτερόλεπτα θα έχεις στη διάθεσή σου για να χαζέψεις λίγο φάτσες και να πάρεις μια απόφαση. Πάμε. Ο χρόνος τελείωσε. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο που θα πας με αυτό ή θα πας με τύχη, με διέστηση? Σκέφτομαι. Για πες μου. Το ανάποδό μου, το 6, είμαι μεταξύ 6 μεταξύ και 6, 4. 6 και 4. Που στα μανταρινικά ή καντονέζικα. Είναι ομό... Στα καντονέζικα? Ναι, στα κινέζικα, εν πάση περιπτώσει. Είναι ομόηχο της θανάτου. Οκ. αυτό είναι το καλύτερο κριτήριο που έχω ακούσει ως τώρα. Το 4 κοιτάει προς τα πάνω, τελικά να ακούσει για θάνατο. Μήπως να πάμε με κάποιο άλλο κριτήριο. Ξέρω εγώ, στα κινέζικα, μήπως ας πούμε το 7 είναι της αγάπης ή της ευγενούς άμυλας το 2, της αυθονίας το 10. Λοιπόν, ένα εντάξει, νούμερο. Θα πούμε την αρχική μου επιλογή και να ετοιμάζω. Θα πάμε λοιπόν στο 6. Ας σηκωθεί το 6. Το νούμερο 6. Να έρθει στην παρέα μας με ένα χειροκρότημα. Καλώς σας, καλώς ήρθες. Το όνομά σου. Γεια σου ρε Κώστα, από εδώ είναι ο Χρήστος. Γνωριστείτε. Καλώς ήρθες και σε αυτό το παιχνίδι εδώ του Quiz on the Show. Ήσουν πίσω και τώρα είσαι εδώ. Καλύτερα εδώ. Δεν έχουμε καρέκλα, δεν έχουμε και τι να σου προσφέρουμε, αλλά... Είχα πιαστεί λίγο Θα κουνηθείς λίγο, θα ξεπιαστείς. Με τι ασχολείσαι, Κώστα? Είμαι χημικός μηχανικός, ασχολούμαι με πωλήσεις. Τέλεια. Χόμπι? Μ' αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Κάτι που πήγες τελευταία, ας πούμε, κάποια χώρα που επισκέφτηκες? Μου άρεσε ιδιαίτερα η Νορβηγία που είχα πάει πέρσι με τη γυναίκα μου. Καλοκαίρι πήγες? Καλοκαίρι, ναι, και ήταν και πολύ ζεστά, μάλιστα. Δηλαδή? 30 βαθμούς. 30 βαθμούς καλοκαίρι, ναι. Καύσωνας για την Νορβηγία αυτό, έτσι. Είχαν απειδήσει άνθρωποι. Γιατί βγαίνανε στο πράσινο και κάνανε. Είναι αυτό που γίνονται λουλούδια με το που βγαίνουν. Απλά το ξανατολίζω ότι ακολουθούν τον ήλιο. Γιατί είναι πόσο, για 10-15 λεπτά του χτυπάει το χρόνο. Κάπου εκεί, Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Ωραία. 9 κατηγορίες θα εμφανιστούν εδώ και θα διαλέξετε δύο καθένας. Χρήστο, ξεκινάμε με σένα που στη θέση του οδηγού και μετά πηγαίνουμε να αλλάξει. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 9 κατηγορίες για το πρώτο μας παιχνίδι. Έχουμε σινεμά, 20ος αιώνας, τέχνες, ιστορία, γεωγραφία, celebrities, ζώα, πολιτική και λέξεις. Χρήστο, με τι θα ξεκινήσουμε? Τόσο. Ζώα, πολύ ωραία. Πάντα έχει πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες το βασίλειο αυτό. Δεύτερη κατηγορία είναι δική σου, Κώστα. Λέξεις, άλλη μια κατηγορία από σένα, Χρήστο. Τέχνες. Και η τελευταία κατηγορία είναι δική σου, Κώστα. Γεωγραφία. Γεωγραφία. Οι 4 κατηγορίες λοιπόν είναι ζώα, λέξεις, τέχνες και γεωγραφία. 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση. 4 είναι οι ερωτήσεις σε κάθε κατηγορία και θα κάνουμε παρέα την επαλήθευση στο τέλος κάθε κατηγορίας. Καλή επιτυχία εύχομαι και στους δύο και ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό μας να εμψυχώσουμε τους παίκτες. Πάμε να ξεκινήσουμε με ζώα και πρώτη ερώτηση.
Ποιο από τα παρακάτω ζώα μπορεί να πάθει έγκαυμα από τον ήλιο? Δεύτερη ερώτηση. Αν είχατε ένα κακατούα, πού θα το βάζατε? Τρίτη ερώτηση. Τι από τα παρακάτω δεν έχουν οι κροκόδιλοι? Τελευταία ερώτηση. Πού ζει το ζαρκάδι? Τέλος κατηγορίας, πάμε να ξεκινήσουμε την επαλήθευση. Η πρώτη μας κατηγορία είναι ζώα και παίζουμε για 500 ευρώ για το πουγγί του Quiz on the Show, συν τα bonus που πηγαίνουν στο πουγγί του νικητή. Ποιο από τα παρακάτω ζώα μπορεί να πάθει έγκαυμα από τον ήλιο? Απίστευτο, έτσι. Το γουρούνι απαντήσατε. Και οι δύο άλλες επιλογές ήταν κόκορας, σαύρα, πολύ δύσκολο. Ζει και σε ερήμους η σαύρα, έτσι. Από αυτές τις πολύ μεγάλες σαύρες που βγαίνουν. Παντού. Παντού. Ζαρκάδι, οι τρεις άλλες επιλογές. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Γουρούνι, σωστή απάντηση. Οπότε βγαίνει στον ήλιο το γουρούνι, ζεσταίνεται, λίγο καίγεται. Αντιλιακό λοιπόν στα γουρούνια να βάζετε. Δεύτερη ερώτηση. Αν είχατε ένα κακατούα, πού θα το βάζατε? Χρήστο απάντησε σε νηδρίο και Κώστα απάντησε σε κλουβί. Σε σπιτάκι σκύλου, στη τσέπη ήταν η άλλη απάντηση. Για να δούμε ποια είναι η σωστή. Σε κλουβί, σωστή απάντηση. Κώστα, πόντος πηγαίνει σε σένα. Όπως διαβάζω εδώ, το κακατούα είναι παπαγάλος που ζει κατά βάση στην Αυστραλία. Τρίτη ερώτηση. Τι από τα παρακάτω δεν έχουν οι κροκόδιλοι? Αίσθηση του χιούμορ, νύχια, μύτη, αδένες, υδρότα, απάντησες Χρήστο, φωλίδες, απάντησες Κώστα. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Αδένες υδρότα, η σωστή απάντηση. Ο πόντος πηγαίνει σε σένα, Χρήστο. Άρα λοιπόν τα γουρούνια χρειάζονται αντιλιακό και οι κροκόδιλοι δεν χρειάζονται αποζημητικό. Μαθαίνουμε, είδατε. Στόματο. Ε? Για το στόμα όμως κάτι θα. Για το στόμα κάτι. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Πού ζει το ζαρκάδι? Χρήστο απάντησε σε Ευρώπη και Ασία και Κώστα απάντησε σε Ευρώπη και Αφρική. Άλλες επιλογές ήταν Ασία και Αφρική, Ευρώπη και Αμερική. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Ευρώπη και Ασία. Χρήστο, αυτός ο πόντος είναι δικό σου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα του σκορ. Μετά την πρώτη μας κατηγορία, λοιπόν, έχουμε 3 πόντους για τον Χρήστο και 2 πόντους για τον Κώστα. Στον ένα πόντο η διαφορά. Λέξεις η επόμενη κατηγορία που έχεις επιλέξει, Κώστα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Μεταρσιώνω σημαίνει. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η σωστή ορθογραφία? Τρίτη ερώτηση. Τι σημαίνει νεποτισμός? Τελευταία ερώτηση. Το αρχικό γράμμα ποιας λέξης είναι το TAF στο αρτικόλεξο EFET? Τέλος κατηγορίας, πάμε να ξεκινήσουμε την επαλήθευση. Λέξεις είναι αυτή η κατηγορία. Χρήστο, είδα ένα προβληματισμό στο πρόσωπό σου. Κάτι πήγε λάθος? Άρχισα να το καταλάβω γιατί έψαχνα το έψιλον αντί για το τα. Ω. Εντάξει. Μεταρσιώνω σημαίνει. Εξυψώνω, είπες Χρήστο, και μεταμορφώνω, είπες Κώστα. Τα ρηχεύω και ακολουθώ οι άλλες επιλογές. Να δούμε ποιο είναι το σωστό. Εξυψώνω, η σωστή απάντηση, πόντος σε σένα, Χρήστο. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η σωστή ορθογραφία? Επιτετραμένος απαντήσατε με 2 μη και 1 ρο και οι 2. Επαλήθευση. Σωστή απάντηση, πόντος και στους 2. Τρίτη ερώτηση. Τι σημαίνει νεποτισμός? Οικογενειοκρατία απαντήσατε. Για να δούμε αν είναι σωστό.
Σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Και περνάμε στην τελευταία ερώτηση αυτής της κατηγορίας. Εδώ είναι που έψαχνες το λάθος γράμμα. Συμβαίνει αυτό, εντάξει. Είναι και το άγχος εδώ. Το αρχικό γράμμα ποιας λέξης είναι το TAF στο αρτικόλεξο EFET. Τροφίμων απάντησες. Οπότε και οι δύο έχετε απαντήσει το ίδιο. Λογικά πρέπει να είναι σωστός. Τροφίμων, σωστή απάντηση. Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων. Αυτή ήταν η κατηγορία λέξης και πάμε να δούμε το σκορ. Έχουμε 7 πόντους για τον Χρήστο και σωστή τετράδα. 5 πόντους για τον Κώστα. Παρά μία ερώτηση θα είχες και εσύ σωστή τετράδα. Στους 2 πόντους αυτή τη στιγμή διαφορά. Τέχνες, πώς θα πηγαίνουμε? Κάποια τέχνη που σου αρέσει, ζωγραφική, γλυπτική, κινηματογράφος? Μουσική. Μουσική. Από είδος, τι συνηθίζεις να ακούς έτσι για να χαλαρώνεις? Πιάνο. Πιάνο, κλασική, πάρα πολύ ωραία. Κλασική μουσική. Όντως χαλαρωτική, πολύ ωραία. Εδώ έχουμε και ένα τραγουδιστή. Ναι. Στο μπάνιο. Στο μπάνιο. Ξέρεις, έχω ακούσει ότι όταν κάνεις ντους και τραγουδάς, λόγω της ακουστικής του μπάνιου, όλοι έχουμε πολύ καλύτερη φωνή. Και ο ατμός ενισχύει τις υψηλές συχνότητες. Και εγώ δηλαδή, καμιά φορά που τραγουδάω στο μπάνιο, λέω ρε εσύ μήπως, αλλά τελικά βγαίνω από το μπάνιο και λέω όχι. Τελικά ήταν το μπάνιο. Τέχνες είναι η τρίτη μας κατηγορία. Πρώτη ερώτηση, παρακαλώ. Ποιο από τα παρακάτω ποίηματα έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης? Δεύτερη ερώτηση. Πότε ιδρύθηκε το Θέατρο Τέχνης? Τρίτη ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Περί τυφλότητος»? Τελευταία ερώτηση. Τι είναι ο μάγκας στο γνωστό μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα? Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε παλήθευση. Στην τελευταία ερώτηση, Χρήστο, πάντα έχεις ένα προβληματισμό από ό,τι έχω δει, έτσι? Γάτα, σκύλος τώρα. Η επαλήθευση λοιπόν, κατηγορία τέχνες, ποιο από τα παρακάτω ποίηματα έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης? Χρήστο απάντησε στο ρο του έρωτα και Κώστα το πρώτο σκαλί. Επαλήθευση, παρακαλώ. Το ρο του έρωτα, η σωστή απάντηση. Κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και τίτλος για ένα πολύ καλό λαϊκό τραγούδι, πιστεύω. Λαϊκό? Όχι. Καψούρικο. Ο Ελίτης, okay. Όχι ο Ελίτης, ο τίτλος. Μην με παρεξηγήσει ο κόσμος. Μόνο ο τίτλος. Δεν λέω να δούμε τον Ελίτη στα μπουζούκια, ας πούμε, να τραγουδάει το ρο του έρωτα και να φωνάζει ο κόσμος και να πετάει τριαντάφυλλα ή γαρίφαλα. Όχι. Δεύτερη ερώτηση. Πότε ιδρύθηκε το Θέατρο Τέχνης? 1942, απαντήσατε, επαλήθευση. Σωστή απάντηση, 1942, μέσα στον πόλεμο. Ένα από τα καλύτερα θέατρα και σχολές της Ελλάδας. Τρίτη ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Περί τυφλότητος»? Χρήστο απάντησε Ζωζέ Σαραμάγκου, ο Πορτογάλος, και Κώστα Τζον Ίρβινγκ, απάντησες εσύ. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Σωστή απάντηση Ζωζέ Σαραμάγκου, που έχει πάρει και Νόμπελ. Τελευταία ερώτηση σε αυτή την κατηγορία. Τι είναι ο μάγκας στο γνωστό μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα? Χρήστο, απάντησες γάτος και Κώστα απάντησες σκύλος. Το έχεις διαβάσει? Μικρός όταν. Μικρός, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Είναι ψηλό must να διαβαστεί αυτό το βιβλίο. Επαλήθευση. Σκύλος η σωστή απάντηση. Ο πόντος πηγαίνει σε σένα, Κώστα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σκορ. Έχουμε 10 πόντους για τον Χρήστο και παρά μία ερώτηση σωστή τετράδα. Κώστα, είσαι στους 7 πόντους, 3 πόντοι σας χωρίζουν. Η τελευταία κατηγορία είναι γεωγραφία και την έχεις επιλέξει. Πολλά μπορούν να γίνουν και να γίνει ανατροπή στην τελευταία κατηγορία. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Ποια πόλη της Γερμανίας φημίζεται για το καρναβάλι της? Δεύτερη ερώτηση. Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το χωριό Σαμαρίνα?
Τρίτη ερώτηση. Ποια χώρα της Ευρώπης είναι η πλέον αραιοκατοικημένη? Τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Αττικής? Τέλος κατηγορίας, δυστυχώς οι κοινές απαντήσεις είναι πολλές και δεν μπορεί να αλλάξει το σκορ. Νικητής είσαι εσύ, Χρήστο, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε την επαλήθευση για τη γεωγραφία. Η πρώτη ερώτηση σε αυτή την κατηγορία. Ποια πόλη της Γερμανίας φημίζεται για το καρναβάλι της? Απαντήσατε και οι δύο Κολονία, άλλες επιλογές ήταν Μόναχο, Αμβούργο και Βερολίνο. Επαλήθευση. Κολονία, σωστή απάντηση. Πολύ ωραία πόλη. Έχω πάει στην Κολονία. Έχεις πάει? Ναι, ναι, ναι. Εδώ, Χρήστο μου. Μέχρι Νέα Ζηλανδία. Μέχρι Νέα Ζηλανδία. Δεν σε... Εντάξει, είναι λίγο παράκαμψη να πας από εδώ Νέα Ζηλανδία μέσω Κολονίας. Αλλά Γερμανία τίποτα? Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο? Ούτε... Κατάφερα να μείνω από απουσίες το πρώτο μου μάθημα. Είχα δύο παρουσίες. Στα γερμανικά. Με τίποτα. Έχω μάθει να μετράω. Βερολίνο, δεν ξέρω αν έχει πάει. Είναι πολύ ωραία. Έχει ωραία πράγματα. Νέα Ζηλανδία, βέβαια, και αυτή καταπληκτική. Έχει γυριστεί και το Lord of the Rings εκεί. Ε, βέβαια. Κάποια στιγμή να πάμε κι εμείς, Κώστα. Στο μέλλον. Στο μέλλον. Δεύτερη ερώτηση. Σε ποια οροσειρά βρίσκεται το χωριό Σαμαρίνα, Πίνδου, απαντήσατε. Επαλήθευση. Σωστή απάντηση, Πίνδου. Πώς διαβάζονται, έχει πολύ καλά νερά και πηγές. Τρίτη ερώτηση. Ποια χώρα της Ευρώπης είναι η πλέον αραιοκατοικημένη? Ισλανδία, απαντήσατε και οι δύο. Άλλες επιλογές ήταν Βατικανό, Ανδόρα και Λευκορωσία. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Ισλανδία, σωστή απάντηση. Και στις πληροφορίες που διαβάζω εδώ είναι τρεις κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Έτσι να έχεις ανάγκη κάποιον και τίποτα γύρω σου. Ενώ στην Ελλάδα είναι 81 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Αττικής? Απαντήσατε Χρήστο Πάρνηθα και Κώστα Εγάλεο. Για να δούμε τη σωστή απάντηση. Πάρνηθα είναι η σωστή απάντηση, οπότε πηγαίνει σε σένα, Χρήστο. Και το τελικό σκορ, παρακαλώ. Έχουμε 14 πόντους για τον Χρήστο και σωστή τετράδα στην κατηγορία Γεωγραφία. 10 πόντους για σένα, Κώστα. Έχεις λοιπόν, Χρήστο, μαζέψει 2 μπόνους για λέξεις και γεωγραφία. Να δούμε και αν είσαι ο πιο γρήγορος συνολικά για τον μπόνους του χρόνου. Τα χρονόμετρα. Ναι, είσαι και ο πιο γρήγορος συνολικά και αυτό το μπόνους είναι δικό σου. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Χρήστο μου, δεύτερη σου νίκη. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Περιέργως, τις τετράδες έκανα στην αντίπαλη. Στην αντίπαλη. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές αυτό να επιλέξει κάποιος άλλες κατηγορίες και να πας καλύτερα στις κατηγορίες που έχει επιλέξει ο άλλος. Συμβαίνει. Τι να πει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρνάμε, βλέπουμε πουλιά, διαλέγουμε επόμενο παίκτη, ερωτήσεις, θα γίνει χαμός. Quiz of the show, δεν φεύγει κανείς. Καλώς ήρθατε και πάλι, Quiz from the Show, το πιο γρήγορο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Στην παρέα μας έχουμε τον Χρήστο που έχει κάνει 2 σερί νίκες. Πάμε να δούμε τι θα βάλουμε και στα 2 πουγιά. Ξεκινάμε με το κουκί Quiz from the Show. Σταθερά πάντα εκεί βάζουμε 500 ευρώ για κάθε νίκη. Είχαμε 7.000 και πάμε 7.500 ευρώ. Θυμίζω, η σεζόν τερματίζει με το έπαθλο 30.000 ευρώ λίγο πριν το καλοκαίρι. Οι 10 καλύτεροι παίκτες της σεζόν θα έρθουν να αντιμετωπίσουν όποιον βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στη θέση του οδηγού. Έχουμε ανοίξει και το πολύ ωραίο πουγγί Χρήστος, όπου μπαίνουν τα προσωπικά κέρδη του Χρήστου. Με ένα πολύ καλό μπόνους ξεκίνησες 200 ευρώ και βάζουμε τώρα και αυτά τα μπόνους. Και πάμε στα 400 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Η πορεία σου στο Quizdom συνεχίζεται. Θα έρθω δίπλα σου, θα χαζέψουμε τους παίκτες. Απλά μην πεις κανένας ότι είναι ο θάνατος πάλι, δεν θέλουμε τέτοια. Πάμε να διαλέξουμε με κάποιο άλλο κριτήριο αυτή τη φορά. 10 δευτερόλεπτα παραμένουν τα ίδια και ξεκινάνε τώρα. Λοιπόν, περιμένω με αγωνία να μου πεις ποιο είναι το κριτήριο αυτή τη φορά.
Έχω πει ήδη να ετοιμάζεται το 4. Α, έχεις πει να ετοιμάζεται. Ναι, μπράβο, το έχεις αναφέρει το 4, έχεις δίκιο από το προηγούμενο παιχνίδι. Θα είναι κρίμα να. Οπότε το 4 είχε το χρόνο να ετοιμαστεί. Νούμερο 4. Τον βλέπω έτοιμο, το νούμερο 4 να έρθει στην παρέα μας με ένα χειροκρότημα. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Το όνομά σου. Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη, από εδώ είναι ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο. Καλώς ήρθες σε αυτό το κομμάτι του Χρήστος. Καλώς σας βρήκα. Με τι ασχολείσαι Γιάννη. Δικηγόρος. Δικηγόρος, πολύ ωραία. Έχεις κάποιο χόμπι που κάνεις. Αθλητικά. Ποδόσφαιρο. Παίζεις ποδόσφαιρο με φίλους. Παίζουμε, βλέπουμε. Πιο πολύ βλέπουμε παρά παίζουμε. Ναι. Μαζεύεστε μεγάλη παρέα. Ναι. Ομάδα που υποστηρίζεις. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Εδώ υποστηρίζεις κάποια ομάδα. ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε στήσει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. 9 κατηγορίες θα εμφανιστούν εδώ. Θα διαλέξετε 2 ο καθένας. Πάμε να τις δούμε. Έχουμε θρησκεία, μουσική, επιστήμη, αθλητικά, φαγητό, πολιτική, τέχνες, σινεμά και ζώα. Ξεκινάμε με σένα, Χρήστο, είσαι στη θέση του οδηγού. Έχεις διαλέξει ζώα την προηγούμενη φορά. Έχεις... Και τέχνες. Και τέχνες έχεις πάρει. Επιστήμη είχες πάρει, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν γούρικη. Και επιστήμη ξαναπαίρνεις. Γιάννη, με τι απαντάς. Ας πούμε αθλητικά. Αθλητικά, πολύ ωραία. Το κλειδώνεις. Άλλη μια κατηγορία από σένα, Χρήστο. Για αντίβαρο. Θα πάρεις τις τέχνες. Αλληλοεξουδετερώνονται αυτά τα δύο. Και η τελευταία κατηγορία έρχεται από σένα, Γιάννη. Πολιτική. Πολιτική. Έχουμε λίγο απ' όλα. Ωραίο παιχνίδι θα έχουμε. Οι τέσσερις κατηγορίες είναι... Επιστήμη, αθλητικά, τέχνες και πολιτική. Θα έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να απαντήσετε τις 4 ερωτήσεις που έχει κάθε κατηγορία. Θα κάνουμε την επαλήθευση στο τέλος. Καλή επιτυχία, εύχομαι και στους δύο. Και ένα χειροκρότημα για εμψύχωση από το καταπληκτικό μας κοινό. Πάμε να ξεκινήσουμε με επιστήμη και την πρώτη ερώτηση. Πόσους βραχίονες έχει μία χιονονυφάδα? 2η ερώτηση. Τι αποχρώσεις έχει το ζαφύρι στο φως της ημέρας? 3η ερώτηση. Τι περιέχουν οι μπουκάλες καταδύσεων? 4η ερώτηση. Ποιος επιστήμονας ανακάλυψε ότι οι μαγνήτες και οι ηλεκτρομαγνήτες σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα? Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε παλίδευση στην πρώτη μας κατηγορία που είναι η επιστήμη. Παίζουμε πάντα για 500 ευρώ και τα μπόνους. Η πρώτη ερώτηση, πόσους βραχίονες έχει μία χιονονυφάδα? Συγγνώμη, πήγα να πω χιονοστιβάδα. Θα έχει περισσότερους βραχίονες, φαντάζομαι, η χιονοστιβάδα. 6 απαντήσατε και οι δύο, για να δούμε αν είναι σωστό. Σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Θα ακούσει κάποτε ότι οι χιονονυφάδες καμία δεν είναι ίδια. Ισχύει αυτό? Ναι, γενικώς ό,τι μπορείς, ό,τι το μεγεθύνεις μέχρι από ένα σημείο και μετά, τίποτα δεν είναι ίδιο με τίποτα. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Δεύτερη ερώτηση. Τι αποχρώσεις έχει το ζαφύρι στο φως της ημέρας? Χρήστο απάντησες γαλάζιου και Γιάννη απάντησες πράσινου. Άλλες επιλογές ήταν μαύρου και κίτρινου. Για να δούμε. Γαλάζιο η σωστή απάντηση. Οπότε πηγαίνει σε σένα, Χρήστο. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ζαφύρια κατά βάση στο φως της ημέρας βλέπω. Σπανίως τα βράδια λέω ρε εσύ που είναι ένα ζαφύρι, ας πούμε, να δω τι απόχρωση έχει. Τρίτη ερώτηση. Τι περιέχουν οι μπουκάλες καταδύσεων? Χρήστο απάντησε σε ατμοσφαιρικό αέρα και Γιάννη καθαρό οξυγόνο. Επαλήθευση. Ατμοσφαιρικό αέρα, σωστή απάντηση. Οπότε πηγαίνει σε ένα Χρήστο. Και όπως διαβάζω εδώ, άμα πάει ο δίτης σε πιο μεγάλα βάθη, κάνουν και κάποια ιδιαίτερα μείγματα στην μπουκάλα για καλύτερο αποτέλεσμα. Τέταρτη και τελευταία ερώτηση σε αυτή την κατηγορία. Ποιος επιστήμονας ανακάλυψε ότι οι μαγνήτες και οι ηλεκτρομαγνήτες σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα? Μάικλ Φαραντέι, απαντήσατε και οι δύο. Επαλήθευση. Σωστή απάντηση, φυσικά, πόντος και στους δύο.
Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σκορ μας μετά την πρώτη κατηγορία. Έχουμε 4 πόντους για τον Χρήστο, σωστή τετράδα στην κατηγορία επιστήμη. 2 πόντοι για εσένα, Γιάννη. Μια μικρή διαφορά που μπορεί να ανατραπεί στα αθλητικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Ο Άρης Γρηγοριάδης έχει υπάρξει παγκόσμιος πρωταθλητής στο άθλημα της... Δεύτερη ερώτηση. Ποιος Γάλλος ποδοσφαιριστής εκτός από τον Ζινεντίν Ζιντάν σκόραρε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το 1998 κόντρα στη Βραζιλία. Τρίτη ερώτηση. Πώς λέγεται η τενίστρια η οποία είναι κόρη της παλιάς πρωταθλήτριας του αθλήματος Αγγελικής Κανελοπούλου. Τελευταία ερώτηση. Ποιο μετάλλιο κατέκτησε ο Νίκος Κακλαμανάκης στα Μιστράλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Τέλος κατηγορίας, ξεκινάμε επαλήθευση στην κατηγορία αθλητικά. Πώς τα έχουμε πάει, Γιάννη? Δεν ήταν ακριβώς οι ερωτήσεις που περίμενες από τα αθλητικά, ήθελες ίσως... ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τα υπόλοιπα. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ναι. Ο Άρης Γρηγοριάδης έχει υπάρξει παγκόσμιος πρωταθλητής στο άθλημα της κολύμβησης. Απαντήσατε και οι δύο. Άλλες επιλογές ήταν ξυφασκίας, σκοποβολής και σφαιροβολίας. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Κολύμβηση, σωστή απάντηση από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος Γάλλος ποδοσφαιριστής εκτός από τον Ζινεντίν Ζιντάν σκόραρε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1998 κόντρα στη Βραζιλία. Χρήστο απάντησε Τιερί Ανρί, καταπληκτικός παίκτης, τον θυμάμαι κι εγώ. Και Γιάννη απάντησε Εμμανουέλ Πετί. Επαλήθευση. Σωστή απάντηση Εμμανουέλ Πετί, ο πόντος πηγαίνει σε σένα, Γιάννη. Θυμάστε το σκορ σε αυτό το παιχνίδι. 3-0 η Γαλλία. 3-0, 2 ο Ζιντάν και 1 ο Πετί στο τέλος. Ωραία. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Πώς λέγεται η τενίστρια, η οποία είναι κόρη της παλιάς πρωταθλήτριας του αθλήματος, Αγγελικής Κανελοπούλου. Χρήστο απάντησες Λένα Δανιηλίδου και Γιάννη Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Μαρία Σάκαρη ήταν η σωστή απάντηση. Έβγαινε. Και όπως διαβάζω εδώ, είναι, είναι στις 100 καλύτερες ταινίστριες του κόσμου. Τελευταία ερώτηση. Ποιο μετάλλιο κατέκτησε ο Νίκος Κακλαμανάκης στα Μιστράλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Χρήστο απάντησε Αργυρό και Γιάννη Χρυσό. Επαλήθευση. Λοιπόν, Αργυρό ήταν η σωστή απάντηση. Το σκορ μετά από αυτή την κατηγορία. Έχουμε 6 πόντους για σένα, Χρήστο, 4 για σένα, Γιάννη. Η διαφορά παραμένει στους 2 πόντους, αλλά έχουμε ακόμα 2 κατηγορίες. Θέλει ψυχραιμία. Τέχνες είναι η επόμενη κατηγορία. Πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. Το Βατερλό 2 γελίων έγραψε ο... Δεύτερη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη. Τρίτη ερώτηση. Τι είναι η Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Τελευταία ερώτηση. Ποια Ελληνίδα ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην ιστορική θεατρική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο»? Αυτές ήταν οι 4 ερωτήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε την επαλήθευση στην κατηγορία τέχνες. Χρήστο, έχεις διαλέξει εσύ αυτή την κατηγορία. Πώς τα έχεις πάει? Να δούμε, θα κάνω. Δεν νομίζω να κάνω. Δεν νομίζεις, έτσι. Είσαι φαν της Μαρίνας Αμπράμοβιτς. Αυτή την πετύχαμε. Την πετύχαμε. Ναι. Το Βατερλό 2 γελίων έγραψε «Ο». Χρήστο απάντησες Γιάννης Σκαρίμπας και Γιάννη απάντησες Κώστας Βάρναλης. Να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Γιάννης Σκαρίμπας, σωστή απάντηση, ποιητής και συγγραφέας. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη.
Χρήστο απάντησε στο ημερολόγιο Νοστρελού και Γιάννη Όφης και Κρίνο. Επαλήθευση. Σωστή απάντηση για σένα, Χρήστο, το ημερολόγιο Νοστρελού του Νικολάη Γκόγκολ είναι. Τρίτη ερώτηση. Τον πήρες τον πόντο, σε βλέπω λίγο σε σύγχυση, να πάρει. Ένα πεντάρικο, εντάξει. Έλα. Ένα πεντάρικο ακόμα, καλό. Τι είναι η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, απαντήσατε και οι δύο, performance artist. Μία πολύ ιδιαίτερη performance artist, έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Όπως είχε κάτσει σε ένα μουσείο και περνούσε ο κόσμος και καθόταν απέναντί της. Performance artist είναι η απάντηση που έχει δοθεί. Επαλήθευση. Σωστή απάντηση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια Ελληνίδα ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην ιστορική θεατρική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο»? Απαντήσατε και οι δύο, Τζένι Καρέζη. Παρακαλώ, δώστε μας την επαλήθευση. Σωστή απάντηση, Τζένι Καρέζη. Από τις παλιές Ελληνίδες ηθοποιούς, ποια θεωρούμε την πιο ωραία, έτσι, Τζένι Καρέζη, κούκλα? Σε σχέση με την Αλίκη, ήμουν πάντα... Τζένι Καρέζη. Καρπούζι, ναι. Εδώ. Όλες ωραίες. Όλες ωραίες. Να δείξουμε καμία. Πάμε να δούμε το σκορ μετά από αυτή την κατηγορία. Έχουμε 10 πόντους για τον Χρήστο και σωστή τετράδα. Και 6 πόντους για τον Γιάννη. Τελευταία μας κατηγορία είναι πολιτική και θα την ξεκινήσουμε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγει κανείς. Quiz on the show. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Quiz on the Show. Έχουμε στην παρέα μας τον Χρήστο και τον Γιάννη και έχουμε την τελευταία μας κατηγορία που είναι η πολιτική. Οι πόντοι που σας χωρίζουν είναι 4. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να χάσεις όλες τις ερωτήσεις, πρέπει να κερδίσεις όλες τις ερωτήσεις και μετά πρέπει να δούμε τον χρόνο. Αλλά όλα μπορούν να γίνουν. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Ποια θέση κατήχε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Christine Lagarde? Δεύτερη ερώτηση. Ποιου κόμματος βουλευτής είναι ο Γιώργος Μαυρωτάς? Τρίτη ερώτηση. Ποιο μήνα έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου το διάγγελμα του 2010? Τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής? Τέλος κατηγορίας, αυτή ήταν η τελευταία μας κατηγορία. Πάμε να ξεκινήσουμε την επαλήθευση. Έχετε κοινή απάντηση, οπότε δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στο σκορ. Πολιτική, λοιπόν. Και η πρώτη ερώτηση, ποια θέση κατήχε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Christine Lagarde? Χρήστο απάντησες Γενική Διευθύντρια και Γιάννη Πρόεδρος. Επαλήθευση. Γενική Διευθύντρια η σωστή απάντηση. Χρήστο, πόντος πηγαίνει σε σένα. Δεν το πίστεψες? Επειδή βιάστηκα και το πρώτο δεν το είδα καν, λέω έχει γούστο. Έχει γούστο. Να ήταν σύμβουλος εννοείς. Το πρώτο τι εννοείς? Επειδή από αυτά που, την ανάλυση που έκανες, βρήκα ότι απλώς άμα απαντάω γρήγορα δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω. Βρήκες ότι άμα απαντάς γρήγορα δεν μπορεί να χάσεις. Okay. Θα έλεγα μήπως να μην κρατήσει αυτή την τεχνική. Και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει κάποιες φορές, αλλά μπορεί και όχι. Δεύτερη ερώτηση. Ποιου κόμματος βουλευτής είναι ο Γιώργος Μαυρωτάς? Ποτάμι, απαντήσατε, επαλήθευση. Ποτάμι, σωστή απάντηση. Και νομίζω το ποτάμι δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα ή όχι. Κάτι τέτοιο, είναι κίνηση. Κάτι άλλο λένε συνήθως. Δεν γυρίζει. Δεν γυρίζει το ποτάμι. Τρίτη ερώτηση. Ποιο μήνα έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου το διάγγελμα του 2010? Μία ερώτηση που κάλλιστα θα μπορούσε να πέσει και σε κάποιο τεστ σε 50 χρόνια στο σχολείο. Απρίλιο απαντήσατε. Για να δούμε αν είναι σωστό. Σωστή απάντηση. 23 Απριλίου στο Καστελόριζο. Στιγμάτισε το Καστελόριζο για πάντα. Πήγε σχετικά μακριά για να κάνει το διάγγελμα. Ναι, δηλαδή η Βάνα Μπάρμπα, ας πούμε, το έχει ανεβάσει, αλλά ο ΓΑΠ... Η Βάνα Μπάρμπα?
Είχε το Μετεντεραναίο, το είχε γυρίσει εκεί. Το Καστελόριζο, καταπληκτική Βάνα Μπάρμπα, μπράβο. Πώς συνέδεσαι στον Γιώργο Παπανδρέου με τη Βάνα Μπάρμπα, μια σύνδεση που δεν έχει γίνει ποτέ. Ευελπίζω. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, απαντήσατε και οι δύο, και εσύ Γιάννη και εσύ Χρήστο, Νίκος Βούτσης. Επαλήθευση. Σωστή απάντηση. Αυτή ήταν η τελευταία μας ερώτηση και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τελικό σκορ μετά την τέταρτη κατηγορία. Άλλη μια σωστή τετράδα για σένα, Χρήστο. 14 πόντοι σύνολο έναντι 9 που έχει ο Γιάννης. Ήρθε αντιμέτωπος με ένα πολύ δυνατό παίκτη από ό,τι φαίνεται. Τρεις σωστές τετράδες σε αυτό το game έχεις, Χρήστο. Για δύο ερωτήσεις δεν έχουμε το Perfect 16. Στα αθλητικά εκεί πληγωθήκαμε λίγο. Άρα ένα bonus 150 ευρώ είναι ήδη δικό σου. Πάμε να δούμε αν έχεις και το bonus των 100 ευρώ για την ταχύτητα. Ναι, είσαι και πιο γρήγορος. Άλλα 100 ευρώ δικά σου. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες και έπαιξες. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνεις. Καλή συνέχεια. Ακάθεκτος συνεχίζεις με το πιο μεγάλο bonus που έχεις κερδίσει ως τώρα στη συμμετοχή σου στο Quizdom The Show. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πουγκιά. Quizdom The Show, παρακαλώ. Είχαμε 7.500 ευρώ και το στρογγυλοποιούμε και πάμε στα 8.000 ευρώ. Φεύγει αυτό το πουγκί. Και φέρουμε το πουγγί με τα προσωπικά κέρδη του Χρήστου. Είχε μέσα 400 ευρώ και βάζουμε το μεγάλο μπόνους. Και φτάνουμε τα 650 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο ακόμα. Ε? Λίγο ακόμα θέλω. Λίγο ακόμα για πού? Για το μεγαλύτερο μπόνους. Να πας για μεγαλύτερο. Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου για τα κέρδη? Από το προσωπικό πουγγί, ας πούμε, κάτι που έχεις βάλει στόχο? Α, θα τα βάλω μαζί με τα υπόλοιπα. Με τα υπόλοιπα, ποια υπόλοιπα? Τα χρήματα που έχεις. Μέχρι να τα πάρω μπορεί, ποιος ξέρει. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Αυτό ήταν το Quizdom The Show. Μένω με αυτή τη φράση, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε το καταπληκτικό κοινό που ήταν εδώ στο στούντιο και μας κράτησε παρέα. Και εσάς φυσικά που μας είδατε το σπίτι. Quizdom The Show. Καλή συνέχεια.